Όμως έχουμε και κοντά μας ήδη τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γιώργο Γεωργαντά, για να συζητήσουμε και τα όσα ζήσαμε χθες, την άποψή του, πώς τα είδε, πώς τα άκουσε, πώς τα εισέπραξε και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην δημοσιογραφική ομάδα των παραπολιτικών για την απώλεια του Παναγιώτη Τζένου, ενός ανθρώπου τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω πάρα πολλές φορές. Το γνωρίζουμε, ναι. Και πραγματικά χαιρόμουν πάντα κάθε φορά που με καλούσε. Είναι μεγάλη απώλεια για όλους σας, αλλά και για εμάς, να το ξέρετε. Το ξέρουμε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεωργαντά. Και εμείς θα τον θυμόμαστε και θα τον μνημονεύουμε εδώ από τον αέρα των παραπολιτικών. Θέλω να μου πείτε την γνώμη σας και το πώς εσείς παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, και είδατε το χθεσινό. Ήταν μια έτσι πρωτόγνωρη εικόνα και εμπειρία για την Ελλάδα. Πολλά ακούστηκαν. Και νωρίτερα είχαμε τον κύριο εδώ, τον Τρίφων Αλεξιάδη, από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι άνοιξε και ένα θέμα στην Δημοκρατία, εσωτερικό, και δημιουργεί πρόβλημα μεταξύ των στελεχών, των βουλευτών. Το έχετε εσείς αυτό εντοπίσει, υπάρχει τέτοιο θέμα? Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ονειρεύονται ή τι βλέπουν ή τι δικές τους αναγνώσεις κάνουν. Κοιτάξτε, χθες είχαμε την κηδεία του κ. Βασιλιά, η οποία έγινε, θεωρώ, με τον δέοντα τρόπο, με την αξιοπρέπεια και το τελειτουργικό που επιβάλλεται, άλλωστε με έναν τρόπο ο οποίος συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην οικογένειά του. Πολύ σωστά ετάφη στο τάφο της οικογένειας το κτήμα του Τατοίου, και βεβαίως νομίζω ότι πραγματικά τώρα που έκλεισε έτσι όλο το χθεσινό τελειτουργικό, θεωρούμε ότι έγινε με έναν πολύ σωστό τρόπο. Τώρα υπήρξαν και οι παρουσίες πολιτικών προσώπων και βεβαίως το κάνανε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό? Με ενδιαφέρει, λέτε πολλούς διαφορετικούς λόγους, γιατί είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Κουμουτσάκο, την κυρία Μονογιού, τον κύριο Βαρτσόπουλο, τον κύριο Μαντά, τον κύριο Χρυσομάλη. Πώς λέτε για πολλούς διαφορετικούς λόγους? Πείτε μας έναν. Να σας πω, πολλοί είχαν προσωπικές σχέσεις. Ναι, εντάξει. Το γνωρίζουμε ότι είχαν πολλές προσωπικές σχέσεις. Από την άλλη, θεσμικά, το να αποτύχει κάποιος ένα χώρο τιμής με την παρουσία του, με τη βία, σε έναν πρώην αρχηγό του κράτους, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα. Είναι αποδεκτό, έχουμε τη στιγμή του θανάτου ενός ανθρώπου, και βεβαίως όταν είναι ξεκάθαρο απόλυτα και με κάθε τρόπο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και επίσημα στη Νέα Δημοκρατία ότι το πολιτιακό έχει κλείσει με τον τρόπο που έκλεισε και τον οποίο πάνω απ' όλα αποδέχτηκε ο ίδιος ο αποθανών. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πεδίο για οποιαδήποτε συζήτηση την οποία επιχειρούν κάποιοι να ανοίξουν χωρίς πραγματικά να υπάρχει καμία αφορμή για αυτό. Ας μείνουν στην κουβέντα η οποία είναι στο κενό, και η οποία ακριβώς επειδή είναι στο κενό δεν μπορεί παρά να συντηρηθεί μία-δύο μέρες ακόμα και να συνεχίσουμε εμείς να αντιμετωπίζουμε ως κυβέρνηση την καθημερινότητα των πολιτών και προσπαθούμε να την βελτιώσουμε. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Θεωρώ ότι η όποια κουβέντα, η όποια προσπάθεια έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά έτσι να βρει μια αφορμή για να διχάσει τους Έλληνες, να δημιουργήσει, να φέρει στο προσκήνιο αντιπαραθέσεις ενός παρελθόντος το οποίο δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει επί της ουσίας, επί της ζώσας πραγματικότητας όλων μας. Νομίζω ότι πέφτει στο κενό και για μια ακόμη φορά είχαν και τα διέξοδά του τα πολιτικά τέλη. Λοιπόν, πάμε τώρα, κλείνουμε όντως αυτό το θέμα, θα κλείσει και σήμερα. Νομίζω ότι δεν αντέχει, δεν μπορεί να επιβιώσει άλλο στην επικαιρότητα. Το σχολιάσατε και εσείς πολύ ορθά. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό για τη χώρα και θέλω να μου πείτε τι προέκταση έχει σε εσάς όσον αφορά την αγροτική πολιτική. Επειδή χθες ο κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, βρέθηκε στο Eurogroup, ήταν θετικά τα νέα από εκεί. Έχουμε ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών το 2022. Εκτιμάται πως θα είναι πολύ ψηλός ο αριθμός επενδύσεων και ανάπτυξης μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών μέχρι και το 2024. Είχαμε μείωση της ανεργίας, στον κόκκινο δανείο, στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, σημαντική δημοσιονομική σταθερότητα όλη αυτή την περίοδο. Και συνεχίζουμε, ο κύριος είπε, Σταϊκούρα, στον ίδιο δρόμο. Όλα αυτά έχουν θετικές επιπτώσεις στον κλάδο των αγροτών. Δηλαδή, τι σημαίνει για το κομμάτι που εσείς διαχειρίζεστε? Εντάξει, έχει όλη αυτή η εικόνα της οικονομίας είναι μια εικόνα η οποία δημιουργείται και από τα αποτελέσματα στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Έχουμε και εδώ αύξηση των εξαγωγών. Έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών η οποία είναι κοντά στο 18%.
των αγροτικών μας προϊόντων, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, παρά την κλιματική κρίση, η οποία δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων καταστρέφει καλλιέργειες. Έχουμε πολλά προγράμματα και από το Ταμείο Ανάκαμψη, αλλά και άλλα τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση των αγροτών μας και τα οποία δημιουργούν έξω από τις συνθήκες ανάπτυξης επιχειρήσεων, μεταποίησης πάνω στον αγροτικό τομέα, αλλά και αμιγώς στις καλλιεργητικές δραστηριότητες, νέες δυνατότητες, οι οποίες θα θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα έχουμε αρδευτικά έργα, μάλλον, τα οποία προχωρούν επίσης με πολύ καλούς ρυθμούς, όταν εδώ και δεκαετίες δεν είχαμε ένα τέτοιο σχεδιασμό και μια τέτοια υλοποίηση, τα οποία δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες, αλλά και τις υποδομές που είναι αναγκαίες για μια πολύ ουσιαστική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Ναι. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα πραγματικά. Οι συνθήκες που δημιουργούνται όχι μόνο στη χώρα μας για τον πρωτογενή τομέα, σε πολλές χώρες, γιατί η σημαντικότητα του πρωτογενής τομέα μέσα από την κρίση αναδείχθηκε, καταλαβαίνουμε όλοι, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένα πράγμα: την κλιματική κρίση. Δηλαδή, η ενεργειακή κρίση κάποια στιγμή θα τελειώσει. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τους αγρότες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όμως, η κλιματική κρίση, για την οποία η Ευρώπη έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, αυτή τη πράσινη συμφωνία και τη μετάβαση που μέχρι το 2050 θα πρέπει το αποτύπωμα όλων των δραστηριοτήτων στην Ευρώπη να είναι μηδενικό στο περιβάλλον από τις διάφορες δραστηριότητες. Αλλά η κλιματική κρίση δημιουργεί πολλές συνθήκες μη ομαλές. Επειδή είπατε, προσπαθείτε να στηρίξετε τους αγρότες και μέσα από τις πολιτικές που νομοθετείτε όλο αυτό το διάστημα, αν προσπαθείτε να τους ικανοποιήσετε, τότε γιατί έχουμε αγροτικό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα 23 Ιανουαρίου? Ξεκινάνε κινητοποιήσεις, προθερμαίνουν τις μηχανές και τα τρακτέρια αγρότες, ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα, μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν μερικά μετρήσιμα αποτελέσματα των παρεμβάσεων μας, τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα. Θα σας πω κάτι απλό, το οποίο το είπα και χθες στη Βουλή και νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική είδηση. Ο ΕΛΓΑ πλήρωσε τα τρία έτη, 2020, 2021 και 2022, 863 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των αγροτών από ζημίες λόγω καιρικών φαινομένων. Ναι. Η είδηση δεν είναι ότι στήριξε, είναι ότι τα μισά από αυτά τα χρήματα δόθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα άλλα μισά είναι από τις φορές των αγροτών. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα νέων αγροτών ύψους 525 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ στη χώρα. Είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για τη βιολογική γεωργία και εκτενοτροφία ύψους 725 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο επίσης πρόγραμμα που έγινε ποτέ. Θεσμοθετήσαμε πριν από 5 μήνες την έκπτωση 50% στη φορολογία εισοδήματος όλων των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή που παραδίδουν το προϊόν τους μέσω της συμβολιακής γεωργίας και εκτινοτροφίας. Πολύ σημαντική ενίσχυση των αγροτών μας. Κύριε Γεωργαντά, ναι, ένα λεπτό, γιατί εσείς λέτε, κάνετε τώρα έναν απολογισμό για το έργο το δικό σας του Υπουργείου, αλλά εδώ μιλάνε οι αγρότες για συνεχείς αυξήσεις στο ρεύμα, πανάκριβο πετρέλαιο, αυξήσεις σε λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά εφόδια, και καλούνται να βγουν στους δρόμους αναγκαστικά αυτά. Δηλαδή, βλέπω ότι έχουν φτάσει και αυτοί στο προχώρητο, είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Και όπως λένε, ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος. Όχι, ακούστε λίγο. Εμείς χωρίς καμία διαμαρτυρία, χωρίς καμία παρέμβαση από κανένα, ενισχύσαμε σε σχέση με το αγροτικό πετρέλαιο και δώσαμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 73 εκατομμυρίων. Ενισχύσαμε σε σχέση με την αγορά των λιπασμάτων, 60 εκατομμύρια δόθηκαν. Τις επόμενες μέρες καταβάλουμε 89 εκατομμύρια για τις ζωοτροφές, έχοντας καταβάλει και νωρίτερα άλλα 50 εκατομμύρια την άνοιξη. Βοηθάμε σε σχέση με το αγροτικό ρεύμα, στο οποίο πλέον η κάλυψη είναι περίπου στο 90% σε σχέση με την αύξηση η οποία θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το πρόγραμμα αυτό το οποίο ακολουθεί η κυβέρνηση. Ναι. Επίσης προσπαθούμε με κάθε τρόπο, μειώσαμε το ΦΠΑ σε πολλά αγροεφόδια και στα λοιπάσματα. Δεν λέμε ότι παίρνουμε το 100% του βάρους από την αύξηση αυτή που οφείλεται στην ενεργειακή κρίση. Αλλά έχουμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση, την οποία δίνουμε στους αγρότες. Μία την κάνουμε με τις άμεσες παρεμβάσεις. Μία με τα προγράμματα που σας περιέγραψα πριν, και το άλλο με τις θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η μείωση του φόρου, η έκπτωση του φόρου εισοδήματος. Μάλιστα. Τώρα, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες επίσης υπάρχουν για πολύ ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα, κάνουμε παρεμβάσεις. Είναι συνθήκες ενεργειακής κρίσης που όλοι πληρώνουν πολύ ακριβά. Αυτό είναι στην ουσία. Και το πληρώνουν και οι αγρότες. Τη στηρίζουμε, αλλά έξω από τη στήριξη των αγροτών ως μέλη οικογενειών, που είναι η γενική στήριξη που υπάρχει από την πολιτεία, εμείς κάνουμε και στοχευμένες στηρίξεις, ειδικά στον κλάδο του πρωτογενούς τομέα. Θεωρούμε ότι ο μεγάλος αριθμός, η πλειοψηφία των αγροτών, τις κατανοεί, τις συνειδητοποιεί, τις βλέπει αυτές τις προσπάθειες στήριξης και τα αποτελέσματά του.
Και νομίζω ότι να το δούμε. Όποιες διαμαρτυρίες, οι οποίες δικαίωμα έχει ο καθένας βεβαίως να τις εκφράσει, είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν γενικευμένο χαρακτήρα. Μένει να δούμε, κύριε Γεωργαντά, 23 του μηνός, πόσο οργανωμένο, πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το συλλαλητήριο, τι ένταση θα υπάρχει και ποια είναι τα αιτήματα που έχουν οι αγρότες. Θα τα δούμε και θα τα ξαναζητήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στα Παραπολιτικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.